Θα σας δείξω πώς χρησιμοποιούμε τις γράνες. Έχω εδώ πέρα γράνες οι οποίες τελειώνουν σε κεφαλάκι και έχω και γράνες οι οποίες τελειώνουν σε θηλιά. Τα εργαλεία που θα χρειαστώ είναι ένας κόφτης, μία πένσα στρογγυλή και μία πένσα πλακέ ή ποντερή. Η ποντερή σημαίνει ότι είναι μυτερή. Πάμε να δούμε τον πρώτο τρόπο. Θα χρησιμοποιήσω τη γράνα με το κεφαλάκι. Βάζω μέσα μία χάντρα και με αυτό το δάχτυλο κρατάω αντίσταση ώστε να μην κουνιέται η γράνα μου. Παίρνω την πένσα την στρογγυλή. Έρχομαι όσο μπορώ πιο κοντά στην χάντρα μου και πιάνω με την πένσα. Η πένσα χρησιμοποιείται σαν οδηγός, δεν την στρίβω, αυτή παραμένει σταθερή. Χρησιμοποιείται σαν οδηγός και με το δάχτυλο λυγίζω τη γράνα μου εκεί που θέλει να πάει. Ξεκινώντας λοιπόν, στέλνω τη γράνα μακριά από μένα και στη συνέχεια μετακινώ την πένσα μου ώστε να έρθει εδώ. Επιστρέφω τη γράνα προς τα μένα και την πάω να κοιτάει το πάτωμα. Με αυτόν τον τρόπο έχω χρησιμοποιήσει τη στρογγυλάδα της πένσας για να κάνω τη θηλιά μου. Τώρα πρέπει να βγάλω την πένσα από τη μέση, οπότε ανοίγω ελαφρώς και γυρίζω. Και θέλω να σπρώξω την γράνα μου να πάει στην άλλη πλευρά απέναντι. Επειδή τα δάχτυλά μου δεν έχουν πάρα πολύ δύναμη, θα μπορούσα να το δοκιμάσω, αλλά επειδή δεν θα πηγαίνει πολύ καλό, εδώ είναι που χρησιμοποιώ την δεύτερη πένσα μου, την πλακέ. Οπότε πιάνω και τραβάω να έρθει προς τα πίσω. Εδώ χρησιμοποιείται και λίγο δάχτυλο. Την τραβάω όσο μπορώ προς τα πίσω. Εδώ σε αυτό το σημείο θα μπορούσα να σταματήσω για να κάνω αυτή εδώ την γράνα, η οποία είναι η θηλιά. Θα σας το δείξω. Βγάζω την γράνα από την πένσα και παίρνω τον κόφτη μου. Θέλω με τον κόφτη να έρθω να κόψω εδώ που συναντιούνται οι δύο γράνες μου. Η μία γράνα, αλλά ουσιαστικά εδώ που κάνει τη δίπλωση. Προσεκτικά, βάζω και τα χέρια μου για να μην πεταχτεί κάτι στα μάτια μου. Και μπορώ τώρα ή με την πένσα την πλακέ ή με τη στρογγυλή να έρθω να ισιώσω λιγάκι τη θηλιά μου. Να την τραβήξω ώστε αυτό που έχω κόψει να έρθει να ανταμώσει την υπόλοιπη γράνα και αν θέλω να τη στριφογυρίσω και λίγο για να έρθει στα ίσα της και να μοιάζει με την θηλιά την οποία θα είχα αγοράσει. Αν λοιπόν δεν βρείτε γράνες με θηλιά, μπορείτε να τη φτιάξετε μόνος σας. Άλλος ένας τρόπος λοιπόν για να χρησιμοποιήσουμε τη γράνα είναι παίρνω αυτή εδώ την πλακέ, πάλι τη βάζω μέσα στη χάντρα μου και με τον ίδιο τρόπο την κρατάω σταθερή. Παίρνω την πένσα μου και την πιάνω σταθερά. Μέχρι ένα σημείο είναι ίδια με τον προηγούμενο τρόπο, δηλαδή στέλνω την γράνα μακριά από μένα. Γυρίζω την πένσα και ξαναφέρνω τη γράνα προς τα εμένα και προς τα κάτω. Βγάζω την πένσα από τη μέση, κρατάω σταθερά εδώ και χρησιμοποιώ τη βοηθητική μου την πένσα την πλακέ για να σπρώξω αυτό εδώ το κομμάτι μακριά από μένα, καμιά φορά μπορεί να μας ξεφύγει, και παράλληλα με το πάτωμα. Στην προηγούμενη θηλιά θα είχα σταματήσει εδώ και θα το είχα κόψει. Δεν θέλω να κάνω αυτό, θέλω να συνεχίσω να τυλίξω όλο αυτό εδώ το κομμάτι γύρω από το ποδαράκι της γράνας μου. Πώς το κάνω αυτό? Πιάνω με την πλακέ την πένσα. Και καθώς τριφογυρίζω, βλέπετε ότι το σπρώχνω και λίγο προς τα πάνω. Αυτό είναι για να έρθει να γίνει όσο πιο σφιχτό γίνεται το σαλιγκαράκι μου. Αυτό στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά θέλει εξάσκηση, τίποτα άλλο. Όταν δείτε ότι δεν έχει άλλο χώρο στο ποδαράκι για να στρίψει, σταματάτε και κόβετε με την πένσα όσο πιο κοντά γίνεται. Πάλι έρχονται οι πένσες μας σαν βοηθητικά εργαλεία, να σπρώξουν λιγάκι το κομμένο κομμάτι, να κρυφτεί ώστε να μην μας γρατζουνάει. Και βέβαια είναι εντάξει, αλλά θα μπορούσατε να το ισιώσετε λίγο ακόμα. Άλλος ένας τρόπος για να τυλίξουμε τη γράνα, είναι λίγο πιο διακοσμητικός και κάνει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Είναι να πάρουμε πάλι την χάντρα μας και τη γράνα, την έχω τοποθετήσει με τον ίδιο τρόπο, και αντί να ξεκινήσω από εδώ, ξεκινάω από την άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το χέρι σαν οδηγό και την πένσα θα τη γυρίζω.
τι κάνω, βάζω το δάχτυλο εδώ και γυρίζω τον καρπό τον δεξί, ώστε να πάρω μαζί μου το σύρμα. Ανοίγω, ίσως έτσι το βλέπετε καλύτερα. Και σιγά σιγά, λίγο, γυρίζω τη γράνα μου πάνω στην πένσα της στρογγυλή. Μέχρι να φτάσω στη χάντρα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε να αφήσετε έτσι τη γράνα σας, για να γίνει λίγο πιο διακοσμητική, ή μπορείτε να έρθετε να την λυγίσετε, ώστε να έρθει προς τα πάνω. Κάνει άλλο σχεδιάκι, αλλά είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Όλοι αυτοί εδώ οι τρόποι τους χρησιμοποιούμε για να προσθέσουμε θηλιά σε μία χάντρα και να μπορέσουμε να τα κρεμάσουμε από κάπου, όπως για παράδειγμα έχουμε κάνει σε αυτή εδώ την καρφίτσα. Σε περίπτωση όμως που θέλουμε αυτή εδώ η χάντρα να αποτελεί μέρος ενός κολιέ ή ενός βραχιολιού, δηλαδή να έχει και από τις δύο πλευρές θηλιά, όπως είναι αυτή εδώ, θα πάρουμε μία γράνα η οποία έχει ήδη θηλιά από τη μία πλευρά και θα κάνουμε τον πρώτο τρόπο που σας έδειξα.